Κάνεις γυμναστική. Δεν είμαι στο δυναμικό κοινό. Έχω ένα χρόνο που έφυγα. Κανόνισε να δεις τι θα γίνει. Δηλώνω παρούσα στο δυναμικό κοινό. Λέω, σκεφτόμουν, από όπου και αν την πιάσει την Κουτσελίνη είναι θέμα. Ό,τι και να τη ρωτήσεις. Και δυστυχώς η καημένη τα λέει. Από παντού. Τι να κάνω. Καμιά φορά λέω, σας παρακαλώ μην με ρωτήσετε για αυτή, γιατί πρέπει να πω αλήθεια και η αλήθεια θα την πονέσει. Τι να κάνω. Εν τω μεταξύ, άκου να δεις. Τη δική μου αλήθεια. Εντάξει, εννοείται. Γιατί μπορεί κάποιος να διαφωνεί και συνήθως διαφωνούν οι περισσότεροι. Έλεγα στον πρόλογο και μου λένε, όχι, μου λέει, έκανε 9 εξωσωματικές. Αλλά το παιδί δεν το έπιασε με εξωσωματική. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ και αφορά και στην εκμετάλλευση των γιατρών σε ένα μεγάλο κομμάτι που δεν είναι καλό να το πιάσουμε, γιατί εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχεις τη μαγκιά και να πεις και ονόματα. Δεν την έχω, γιατί θα φάμε κι εγώ και εσύ αγωγή και το βαριέμαι όλο αυτό. Αλλιώς θα πρέπει να πω δημόσια ότι οι γυναίκες θα πρέπει όταν πηγαίνουν στο γιατρό και τους λέει δεν μπορείτε να κάνετε παιδί, γι' αυτό πρέπει να κάνετε εξωσωματική. Να λένε στον γιατρό γιατί, πες μου τι έχω. Όταν θα της απαντήσει ο γιατρός σωστά και καταλάβει ότι αυτό που της λέει είναι αυτό, τότε και να κάνει εξωσωματική. Εμένα απλώς μου έλεγαν άρες μάρες κουκουνάρες. Δηλαδή πήγες και έκανες υπευλήσεις αυτή την επόμενη, δύσκολη. Εννιά φορές. Και όταν πριν πολλά χρόνια είχαμε συναντηθεί στο γραφείο σου, προερχόμουν από την τελευταία εξωσωματική. Μετά το Alter έκανα την τελευταία. Και μετά το εναπόθεσα όλο στο Θεό. Συγγνώμη, πόσα χρόνια δηλαδή έκανες ερείες εξωσωματικές? Ξεκίνησα να κάνω την πρώτη μου εξωσωματική σε ηλικία 33 ετών, όπου προς το τέλος, που είδα να περνάνε τα χρόνια και να βγαίνω και από το δυναμικό κοινό. Φούλαρα τις μηχανές και είπα τώρα τα δίνεις όλα, Ζήνα. Και εκεί έκανα πανωτές. 2, 3, 2, 3. Έφτασα εσύ ως τις 9. Πόσα χρόνια ήσουν με τον άνθρωπό σου πριν? Αρκετά, αρκετά. Αλλά δεν είχα κάτι. Απλώς δεν κολούσαν τα ωράρια. Και τα ωράρια στο τέλος. Δηλαδή, είσαστε μαζί πόσα χρόνια που πήρες την απόφαση? Ήμασταν μαζί, γιατί είμαι και πολλά χρόνια με τον 7-8 χρόνια, είμαστε αρκετά χρόνια μαζί. Είσαστε 7 χρόνια και αρχίζεις και πλακώνεις εξωσωματικές, ναι. Δεν μένεις έγκυος. Ναι, γιατί μου λένε ότι δεν έχω καλό ωάριο, είναι εξασθενημένο και όλα αυτά. Και τελικά πάω σε ένα γιατρό μετά από τις 9 εξωσωματικές, γιατί λέω δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω τον εαυτό μου ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Θα πιστέψω στη δύναμη του Θεού και θα πω ότι αν ο Θεός θέλει να μου το δώσει, θα το περιμένω με ανοιχτή την αγκαλιά. Και πάω σε ένα γιατρό, όπου ένας γνωστός μου είχε μάθει ότι ο άνθρωπος δεν είναι γυναικολόγος, δεν είναι αυτό, αλλά σου δείχνει το δρόμο αν πραγματικά είσαι καλά και μπορείς να κάνεις παιδί και του πω τις εξετάσεις. Είχε λίγο και το. Ήταν έτσι και τρελός επιστήμονας. Καταλαβαίνεις τώρα, εγώ που τον έβλεπα και λέω, εντάξει, θέλω να γελάσω. Θέλω να. Ναι. Να μην ξέρω πώς να δράσω. Τι ειδικότητα έχει αυτός ο άνθρωπος? Γενετιστής, νομίζω, ή κάπως αλλιώς. Τώρα θα θυμώσει που με ακούει, αλλά τέλος πάντων. Και βλέπω ότι ο άνθρωπος με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια. Λέω, πα κάτι δεν του λέω καλά. Μου λέει, τι σου είπαν ότι έχεις? Λέω ότι δεν έχω δυνατό άριο για να μπορώ να φέρω. Μου λέει, ποιος το λέει αυτό? Φέρε μου, μου λέει, το γιατρό που σου λένε αυτά. Η εξετάσεις σου, κορίτσι μου, μου λέει, είναι ότι η ηλικία σου, η γενετική και όλα αυτά δείχνει ότι είσαι 25 ετών οι ορμόνες και όχι την ηλικία που μου λες. Όταν θα μου τον φέρεις αυτό το γιατρό απέναντί μου, τότε θα μάθεις κι εσύ ότι δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Μου λέει, συνήθως, εάν κάνεις εξωσωματική, οι εξωσωματικές δεν πετυχαίνουν Γενάρη και Φλεβάρι, γιατί είναι μέσα στα κρύα και όλα αυτά και ο οργανισμός δεν μπορεί να το αφομοιώσει καλά αυτό που συμβαίνει. Από Μάρτιο και μετά, μου λέει, θα χαλαρώσεις και θα μείνεις μόνη σου έγκυος. Και θυμάμαι, επέστρεφα από Γιάννενα, καλά ούτε που το πίστευα, και βλέπω ότι είχε περάσει μια εβδομάδα και δεν είχα διαθετήσει. Και λέω, εντάξει, με το που θα γυρίσω στην πατρίδα μου, την Αθήνα, θα διαθετήσω. Καταλαβαίνεις το σοκ, δεν ήξερα ούτε τι είναι τα τεστ, ούτε δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου, γιατί δεν είχα φτάσει ποτέ σε αυτή τη θέση. Να έχω μια καθυστέρηση και να το περιμένω. Εντάξει, από εκεί και πέρα άλλαξε ολόκληρη η ζωή μου. Στον ίδιο γιατρό πήγαινες? Όχι, βέβαια. Άλλαγες γιατρούς? Άλλαξα. Και σου λέγανε πόσους γιατρούς άλλαξες? Θα σου πω κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, αλλά είναι καλό που μας ακούνε οι γυναίκες και που τα λέει μια που υποτίθεται είναι έξυπνη, γιατί
ηλίθια ήμουνα. Μου είπε, ενώ έκανα την εξωσωματική και προερχόταν οι γυναίκες που μας ακούνε, το καταλαβαίνω αυτό που τους λέω, και μου είχαν πάρει τα οάρια σε προηγούμενη εξέταση, δηλαδή είχα δώσει κάποια λεφτά, και έρχεται και η επόμενη φορά που δίνω τα επόμενα, και την ώρα που δίνω τα επόμενα, μου λέει μπροστά στον άντρα μου, αν δεν πετύχεις και αυτή τη φορά, υπάρχουν και τα δανεικά μου, ρε. Θα σου βρούμε και θα πάρεις. Την ώρα που μόλις είχα κάνει την εξωσωματική. Καταλαβαίνετε για την ψυχολογία της γυναίκας, δηλαδή δεν είναι ότι σε εκμεταλλεύονται. Εκείνη την ώρα δεν ξέρουν και πώς να συμπεριφερθούν σε μια γυναίκα. Και πολλοί από αυτούς βγαίνουν και στην τηλεόραση, γι' αυτό λέω. Μην πιστεύουμε ένας άνθρωπος που βγαίνει στην τηλεόραση, γιατί το έχω γράψει κιόλας αυτό, ένας άνθρωπος που βγαίνει στην τηλεόραση είναι καλός για μας, γιατί τα λέει καλά. Δεν σημαίνει ότι είναι και καλός επιστήμονας. Σωστά, μπορεί να είναι πολύ επικοινωνιακός. Έτσι, ναι. Για να τα λέμε, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι εμείς είμαστε από άλλο πλανήτη, γιατί... Μάλιστα. Και τώρα που απέκτησες τη μικρούλα σου μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, πώς είσαι ως μαμά, δηλαδή δεν έχεις μια τρέλα να είσαι από πάνω τη συνέχεια, μην τυχόν σου πάθει κάτι, μην τυχόν δεν είσαι πιο... Όχι. Είσαι ήρεμη. Είμαι πολύ ήρεμη. Δηλαδή. Και αυτό μου το έμαθε η μάνα μου, ναι. Γιατί και μέσα στις δυσκολίες που σ' άκουγα ότι έλεγες πριν, η μάνα μου ήταν πάντα ήρεμη. Ό,τι και να συνέβαινε, με μάθαινε να χαμογελώ. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι η αίμα, ό,τι και να τη συμβαίνει τώρα και να πέσει, να σκοντάψει και αυτό, είμαι χαλαρή. Θα σηκωθεί. Και είναι σπουδαίο που το κάνω εγώ αυτό, γιατί συνήθως λένε ότι μια μάνα που έχει δυσκολευτεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί είναι σαν τρελή ή μητρελή. Όχι, είμαι καλά. Το δηλώνω. Τουλάχιστον. Είσαι ψύχρεμη. Όμως όταν έφερες το παιδί στον κόσμο, κούλαρες λίγο αρχικά από πλευράς δουλειάς. Δηλαδή είπες ότι θα είμαι. Όταν έφερα ένα παιδί στον κόσμο, υποσχέθηκα στον εαυτό μου τίποτα να μην προσβάλλει την προσωπικότητά μου και να μην με κάνει να νιώθω ότι λύγει. Ναι, ναι. Πολύ έντονο αυτό το συνέστημα. Και από εκεί και πέρα, εγώ μετά αποφάσισα να στήσω την εταιρεία μου, το site και όλα αυτά και να μπορέσω να προχωρήσω την περίοδο που ήθελα να μείνω με το παιδί στο επόμενό μου βήμα επαγγελματικά, που θα ήθελα μετά τα 50 μου να είναι ο βασικός τρόπος εργασίας μου, ας πούμε. Αυτό μου έδωσε, να έχω το χρόνο μου με το παιδί και παράλληλα να συντονίζω την εργασία μου. Γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Τατιάνα, όσα παιδιά και να φέρεις στον κόσμο. Μέσα από τη δουλειά παίρνουμε φως και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Ξαναγύρισες όμως τη δουλειά, δεν άντεξες. Τσούκου τσούκου γύρισες στον Αλφα εκεί, μπλέκτηκες, έκανες, δεν έχω σε ρωτήσω. Κοίταξε, θα τα πούμε, δεν έχω εγώ πρόβλημα.